Σε σχέση με τις τελευταίες ερωτήσεις, τις οποίες θα απαντήσω στο τέλος. Ακούγομαι. Τις τελευταίες ερωτήσεις που έχουν και το έχουν ενδιαφέρον, θα έλεγα, μάλλον νομικό ή δημοσιογραφικό και πάντως δεν αποτελούν αντικείμενο της σημερινής Επιτροπής. Έτσι εγώ τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι. Θα απαντήσω στο τέλος. Επειδή έχουν τεθεί κάποια ερωτήματα στην αρχή από δύο άλλους κυρίους, το πρώτο που ζητήθηκε από την ΑΕΚ να απαντήσει ήταν αν θα γίνει κάποια αλλαγή στο σχέδιο από την ΑΕΚ. Όταν λέμε σχέδιο, βέβαια θα μπορούσε κάποιος να πει εννοούμε το σχέδιο της ρύθμισης ή το σχέδιο του κτίσματος. Εν πάση περιπτώσει, ας απαντήσω και στα δύο για να προχωρήσουμε. Για το έργο, κύριε Αλήξη, για το σχέδιο του έργου. Το σχέδιο του έργου, όχι στο τεχνικό μέρος της ρύθμισης. Όχι, το σχέδιο του έργου, καταρχήν θα σας πω ότι δεν είμαι εγώ ο καθήλυνα αρμόδιος να μεταβάλω τα σχέδια, ούτε πολιτικός μηχανικός είμαι, ούτε χωροθέτης είμαι, ούτε πολεοδόμος είμαι. Αυτό το σχέδιο το οποίο έχει εκπονηθεί και το οποίο θα υλοποιηθεί προφανώς μετά την έγκριση της σημερινής ρύθμισης, αυτό θα είναι. Δεν θα αλλάξει κάτι, δεν θα επιβαρυνθεί σε τίποτα ούτε το περιβάλλον, ούτε η οικιστική διάταξη ως έχει. Εγώ νομίζω ότι έτσι όπως έχει εκπονηθεί αυτό το έργο και έτσι όπως θα υλοποιηθεί, ωφελείται ακόμη περισσότερο και ο Δήμος, ανεξαρτήτως της ΑΕΚ που έτσι και αλλιώς ωφελείται γιατί θα καταφέρει να χτίσει γήπεδο, και ο Δήμος και οι κάτοικοι. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση, δεν ξέρω αν σας καλύπτει. Η απάντηση είναι ότι δεν νομίζω ότι θα έχουμε μεταβολές στο σχέδιο έτσι όπως μου το θέσατε. Στις δεύτερες ερωτήσεις που τέθηκαν, οι οποίες ήταν απότοκες της τοποθέτησης του να μην εγκριθεί, της τοποθέτησης να μην εγκριθεί το άρθρο 81, διότι δεν θα λυθεί κάποιο πρόβλημα έτσι με την αιτιολογία ότι με αυτόν τον τρόπο, με το άρθρο 81 και σε συνδυασμό με το 82, δίνεται κομμάτι άλσους, οπότε ουσιαστικά έχουμε πάλι καταστρατήγηση δασικών ή λοιπόν διατάξεων. Εγώ θέλω να πω το εξής, και μάλιστα έγινε και ένα σχολιασμός του ότι η ΑΕΚ αυτό το πράγμα που ζητά τώρα το είχε ζητήσει και το 2002 και προφανώς μπαίνει στην ίδια διαδικασία. Η απάντηση είναι σαφέστατη, είναι κάθετη και είναι αρνητική. Αυτό το πράγμα που είχε ζητήσει η ΑΕΚ το 2002 δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ζητά τώρα. Το 2002 υπήρχε ένα πολυδέδαλο σχέδιο, ένα σύστημα που προέβλεπε υψηλότερο συντελεστή δόμησης από το σημερινό, υψηλότερο, μεγαλύτερο ύψος, πολυκαταστήματα 100.000 τετραγωνικών, κλειστό υπόγειο, δεύτερο κλειστό υπόγειο, κλειστά προπονητήρια, τέταρτο και πέμπτο υπόγειο πάρκινγκ, πράγματα ανέφικτα, ανεδαφικά και καταστροφικά. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ αυτά τα πράγματα να γίνουν. Εδώ ερχόμαστε ως ΑΕΚ και ζητάμε να γίνει κάτι το οποίο δεν θα προκαλέσει καν αναταραχή στην κοινωνία, στους πολίτες της Νέας Φιλαδέλφειας, δεν θα προκαλέσει καν αναταραχή με βάση τις σημερινές κοινωνικές συνθήκες και οικονομικές συνθήκες, γιατί οι συγκυρίες είναι αυτές που κάθε φορά δημορφώνουν τις συνθήκες ακόμα και για τα νομοθετήματα, και αντιθέτως θα δώσουν πνοή και στο Δήμο. Επιτρέψτε μου να πω κάτι το οποίο μπορεί να ακολουθεί και να θεωρηθεί και ως ατόπιμα εκφοράς. Ο ομιλών θεωρεί ότι πραγματικά η ζωή μιας οικογένειας έχει μεγαλύτερη αξία από τη ζωή ενός θάμνου. Αυτό δεν σημαίνει ότι προτιμώ να κοπούν δέντρα ή θάμνοι. Αντιθέτως, η ΑΕΚ με αυτό που έχει προτείνει έχει δώσει τη δυνατότητα να κάποια 50 άτομα
δέντρων που θα αποκοπούν να αντικατασταθούν από 2.112 άτομα δέντρων και 1.000 στάμνους. Το ποσοστό ανάπτυξη σε σχέση με τις αποκοπής είναι 4.124%. Η περιοχή αποκατάστασης μεταβάλλεται αυξητικά κατά 3,6%. Η μεταβολή της έκτασης σε σχέση με την περιοχή επέμβασης και την περιοχή αποκατάστασης είναι υπέρ του Δήμου κατά 253%. Για ποιο ίδιο σχέδιο μιλάμε και για ποια βλάβη του Δήμου μιλάμε και για ποια βλάβη του περιβάλλοντος μιλάμε? Μακάρι να υπήρχαν ιδιωτικές πρωτοβουλίες σαν και αυτή της ΑΕΚ που να προκαλούν τέτοια πύκνωση σε άλση που είναι νεκρά, φαλακρά όπως λέγουμε σε πολλά σημεία των περιοχών τους και να προκαλείται και φύτευση, δεντροφύτευση σε πολλά σημεία του Δήμου. Νομίζω, θέλω να ελπίζω ότι έχετε καλυφθεί, διότι αυτά που μου τέθηκαν ως ερωτήσεις από τον δεύτερο ερωτούντα υπάρχουν μέσα στις εισηγητικές εκθέσεις. Και υπάρχουν και μέσα στις πολεοδομικές, χωροταξικές και περιβαλλοντικές θεωρήσεις που έχει καταθέσει η ΑΕΚ. Εγώ θέλω να πω το εξής. Κλείνοντας την δεύτερη ερώτηση. Επειδή ουσιαστικά εμέσως η ΑΕΚ κατηγορείται ότι προκαλεί και άρση της αναδάσωσης. Το 1924 και 1925, όταν πριν δηλαδή την παραχώρηση της συγκεκριμένης έκτασης, είχε ήδη αρθεί η αναδάσωση. Είχε ήδη αρθεί από το 1925 στο συγκεκριμένο σημείο. Συνεπώς, κατ' εμέ δεν υπάρχει ούτε θέμα επιβάρυνσης των εκτάσεων, ούτε θέμα επιβάρυνσης της δασικής ύλης ή της περιοχής του Άλσους. Δεν υπάρχει κανένα θέμα βλάβης του περιβάλλοντος. Αντίθετα, νομίζω ότι το περιβάλλον ωφελείται από το έργο αυτό και κυρίως πέρα από το περιβάλλον, γιατί καλά θα είναι να ζούμε σε ένα πραγματικά όμορφο περιβάλλον, αλλά σκοπός είναι να ζούμε και σαν άνθρωποι σε ένα περιβάλλον. Από το έργο αυτό θα προκύψουν, όπως είναι σαφές, χιλιάδες θέσεις εργασίας. Θα απασχοληθούν άτομα, θα πληρωθούν, θα προκληθούν έσοδα στο δημόσιο, εισφορές στα ταμεία κλπ. Ωραία, κύριε Βέβαια. Το τρίτο σκέλος της απάντησής μου, κύριε Πρόεδρε, αφορά τις ερωτήσεις που τέθηκαν της κυρίας Αυλονίτου. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Ερωτήθηκα συγκεκριμένα πράγματα και θα απαντήσω με συγκεκριμένο τρόπο στις συγκεκριμένες αυτές ερωτήσεις. Ερωτήθηκα η διασφάλιση του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Και βέβαια προέχει η διασφάλιση του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Είναι σαφές αυτό. Προέχει η διασφάλιση, ερωτήθηκα, των εργαζομένων. Αυτό το ερωτήθηκα, κύριε Πρόεδρε, διότι οι εργαζόμενοι της ερασιτεχνικής ΑΕΚ δυστυχώς είναι απλήρωτοι 9 μήνες. Πράγματι. Θεωρώ όμως ότι η Επιτροπή αυτή εδώ δεν είναι αρμόδια ούτε για να κρίνει τις ενδεχόμενες εργατικές παραβάσεις του αθλητικού σωματείου ΑΕΚ, ούτε να ποινικοποιήσει τη συμπεριφορά των εκπροσώπων του σωματείου ΑΕΚ, ούτε να αποτελέσει εισαγγελέα σε βάρος του αθλητικού σωματείου ΑΕΚ. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ερωτήθηκα, γιατί προφανώς κάποιες πληροφορίες συγκεχημένες, αόριστες και ασαφείς έχουν δοθεί στην κυρία Αυλονίτου, η απάντηση είναι η εξής. Η σημερινή διοίκηση του αθλητικού σωματείου ΑΕΚ, που έχει αναλάβει το σωματείο τους τελευταίους 10 μήνες, έχει πληρώσει 7,5 μισθούς όσο μπορούσε, με μηδενικά έσοδα. Οι δε 9 μισθοί που οφείλονται είναι μισθοί που οφείλονται από προηγούμενες διοικήσεις που το σωματείο είχε έσοδα και να μην πω και από ποιες παρατάξεις είχε και εκπροσώπους μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί εδώ θεωρώ ότι στοχοποιούμε χωρίς λόγο. Λοιπόν, δεύτερον, το 15% του σωματείου, το οποίο 15% του σωματείου ήδη εν είδη οικονομοτεχνικής μελέτης και business plan προσδοκόμενων εσόδων κλπ. Έχει αποτυπωθεί στο ποσό των 500.000 ευρώ. Δεν μπορώ να ξέρω εάν το 15% ανέρχεται σε 500.000 ευρώ, σε 1 ευρώ, σε εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που μπορώ να ξέρω όμως είναι το εξής. Το συγκεκριμένο 15% δεν απεμπολείται από την ΑΕΚ. Το συγκεκριμένο 15%
αφορά ένα μέρος μιας συμφωνίας με κάποιον ο οποίος μπορεί να έρθει στο οικόπεδό σου να σου χτίσει. Εάν έχετε βρει κάποιον ιδιώτη να του χτίζει ένας εργολάβος στο οικόπεδό του, μία πολυκατοικία 10 διαμερισμάτων, να του δίνει αντιπαροχή τα 3 και από τα 7 που παίρνει ο εργολάβος, αν έχετε ακούσει ότι ο εργολάβος πληρώνει και ενίκιο για 7, ελάτε να μου το πείτε και εμένα και θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ να βρω και εγώ ένα τέτοιο εργολάβο. Ωραία, ωραία. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Ολοκληρώστε όμως, μην θα ολοκληρώσω. Για την επιτροπή το 15% λοιπόν, επειδή δεν έχει καμία σχέση με τα έσοδα που θα παίρνει η ερασιτεχνική από την ΠΑΕ, τα οποία είναι ρητά συμφωνημένα και ανέρχονται στο ποσοστό του 10% επί των πάσης φύσης εσόδων, το 15% θα ήθελα να διαλευκάνω το εξής. Αφορά γήπεδο που εκχωρείται, κύριε Πρόεδρε. Δεν αφορά γήπεδο που δεν υπάρχει. Οικόπεδο. Γήπεδο που εκχωρείται. Κατανοητό, αλλά μην μπαίνουμε σε αυτά τώρα. Εμείς τώρα είναι λεπτομέρειες για μας τώρα. Τι θα κερδίσει. Αυτά θα πείτε συνελεύσεις των σωματείων. Ρωτήθηκα αν συμμετάσχει στη δικέφαλος ερασιτεχνική. Η ερασιτεχνική δεν μπορεί να συμμετάσχει σε κερδοσκοπικά σχήματα. Η ερασιτεχνική θα έχει το γήπεδο δικό της ως ισχύ από το παραχωρητήριο και δεν θα αλλάξει αυτό ποτέ. Όποιος και αν είναι ο φορέας, όποιος και αν είναι ο κατασκευαστής. Εμπορικά σήματα. Εδώ υπάρχει ενημέρωση για τα εμπορικά σήματα. Εμπορικά σήματα, λοιπόν, ναι. Η ερασιτεχνική ΑΕΚ, όταν ιδρύει νέα ΠΑΕ ή νέα ΚΑΕ, οφείλει εκ του νόμου να δώσει τη χρήση σημάτων για το ποδόσφαιρο και για τον μπάσκετ, για να μπορεί να εισπράττει το 10%. Αλλιώς δεν γίνεται. Άλλη ερώτηση. Πώς θα κατοχυρωθεί η βιωσιμότητα του σωματείου? Μα η βιωσιμότητα του σωματείου πράγματι κατοχυρώνεται όταν μια ισχυρή ΠΑΕ με γήπεδο στο οποίο θα μπορεί να παίζει θα αποδίδει το 10% των εσόδων της. Μόνο έτσι. Όταν είμαστε σημερινή κατάσταση που η ΑΕΚ έφτασε να πτωχεύσει και να πέσει στην τρίτη εθνική χωρίς γήπεδο όλα αυτά τα χρόνια, δεν μπορεί να έχει έσοδα. Η ερασιτεχνική δεν έχει υποχρέωση ούτε χρηματοδότησης ούτε ιδιοκτησίας. Εάν κάποιοι άνθρωποι παραμένουν απλήρωτοι, όπως και πάρα πολλοί αθλητές, αυτό είναι μέλημα των διοικούντων της να το λύσουν με κάποιους τρόπους. Εάν ευοδοθούν οι προσπάθειες και το γήπεδο κτιστεί και η νέα ΠΑΕ ιδρυθεί, τότε να είναι σίγουροι όλοι από τα έσοδα που θα προκύψουν με χρηστή διοίκηση και διαχείριση θα πληρώνονται όλοι και αυτοί που σήμερα αναπληρωτοί. Yeah. Και κάτι τελευταίο, επιτρέψτε μου να μην μπορώ να παρέμβω εγώ ως ιδιώτης για να διασφαλίσω την κοινωνική ειρήνη μεταξύ κάποιων ομάδων αν κάποια πράγματα έχουν δημιουργηθεί. Δεν το ξέρω καν το συμβάν, δεν το ξέρω το συμβάν, αλλά για αυτά, εάν πράγματι έχουν δημιουργηθεί θέματα που θέτουν σωματικές βλάβες ή κάποια άλλα τέτοια ζητήματα, αρμόδιοι είναι εισαγγελείς. Εγώ, όσο περνάει από το χέρι μου και μαθαίνω τέτοια πράγματα, φυσικά τα καταδικάζω και προφανώς τα αποτρέπω στο μέτρο του ατομικώς δυνατού. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, ένα τελευταίο. Πού θα φιλοξενηθούν οι υπόλοιπες αθλητικές δραστηριότητες? Αυτά τώρα δεν προβλέπονται. Οι υπόλοιπες. Κάντε μια επίσκεψη στην ΑΕΚ. Και ρωτήστε αυτά για να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα. Γιατί τώρα εδώ. Εγώ θέλω να. Και σε αυτό μπορώ. Δεν υπάρχει. Δεν κρύβομαστε, κύριε Πρόεδρε. Μια κουβέντα, κύριε Αλεξίου. Μια κουβέντα. Το βόλεϊ και το μπάσκετ είναι αθλήματα επαγγελματικά. Υποχρεωτικά δεν μπορούν να αθλούνται στο συγκεκριμένο χώρο. Ο συγκεκριμένος χώρος θα έχει κλειστές αίθουσες γυμναστηρίων, στις οποίες μπορούν να αθλούνται όλοι οι ερασιτέχνες αθλητές της ΑΕΚ. Κατανοητό.